Η ξαφνική εκτείναξη που σημειώθηκε στις διεθνείς χρηματαγορές νωρίτερα την εβδομάδα αυτή αποδίδεται στην ελπίδα ότι η Ελλάδα θα καταφέρει τελικά να ξεπεράσει τον κίνδυνο της χρεοκοπίας. Ο Υπουργός Οικονομικών Ευάγγελος Βενιζέλος διαβεβαίωσε ότι η έκτη δόση θα εκταμιευθεί εγκαίρως, ενώ Ευρωπαίοι πολιτικοί δείχνουν όλο και πιο διατεθειμένοι να ενεργήσουν αποφασιστικά για να χαλαρώσουν την κρίση χρέους στην Ευρωζώνη και να περιορίσουν τις ανησυχίες των επενδυτών. Όμως υπάρχουν και ορισμένοι που λένε ότι είναι πρόωρο να γίνονται πολύ αισιόδοξες προβλέψεις. Με ράλι ανόδου των μετοχών αντέδρασαν οι διεθνείς χρηματαγορές στα ευχάριστα για την Ελλάδα νέα. Στην Ασία, ο δείκτης Nikkei ανέβηκε κατά σχεδόν 3% στο Τόκιο και ο Hang Seng κέρδισε πάνω από 4% στο Hong Kong. Σε μεγάλες ευρωπαϊκές χρηματαγορές όπως Λονδίνου και Φραγκφούρτης, οι μετοχές είχαν ακόμα καλύτερη απόδοση μετά από τις διαβεβαιώσεις του Υπουργού Οικονομικών Ευάγγελου Βενιζέλου. Η εκταμίευση θα γίνει και θα γίνει εγκαίρως. Αυτό το οποίο εμείς θέλουμε είναι να κλείσουμε τώρα και την αναθεώρηση του μεσοπροθέσμου, γιατί θέλουμε όχι απλά και μόνο την έκτη δόση, αλλά θέλουμε τις προϋποθέσεις για την εφαρμογή του νέου προγράμματος. Όμως η ελληνική κυβέρνηση πρέπει να εφαρμόσει εξαιρετικά αντιδημοφιλή μέτρα λιτότητας πριν κράτη της Ευρωζώνης συγκατατεθούν στην επόμενη δόση του πρώτου πακέτου στήριξης. Δίχως τα 10 δισεκατομμύρια δολάρια της νέας δόσης, η Ελλάδα λέει πως τα κρατικά ταμεία της θα αδειάσουν μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου. Ο Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου μίλησε την Τρίτη σε επιχειρηματικούς παράγοντες της Γερμανίας. I can guarantee that Greece will live up to all its commitments. I promise you we Greeks will soon fight our way back to growth and prosperity after this period of pain. Αλλά πολλοί στην Ελλάδα δεν είναι τόσο αισιόδοξοι. Διαδηλωτές, αγανακτισμένοι από μισθολογικές περικοπές και αυξήσεις φόρων, λένε πως οι φτωχοί βρίσκονται άδικα στο στόχαστρο της κυβέρνησης. Φτάνει πια. Δεν υπάρχει περίπτωση άλλη να συνεχίσουμε έτσι. Όχι, θα διαμαρτυρηθούμε. Θα απεργήσουμε. Γιατί? Γιατί δεν είναι δίκαιοι. Τα μέτρα δεν είναι δίκαια. Χτυπάνε τους ίδιους και τους ίδιους. Παρά την συνεχιζόμενη αναταραχή στην Ελλάδα, Ευρωπαίοι ηγέτες φρονούν πως οι σκληρές μεταρρυθμίσεις θα ενδυναμώσουν την ελληνική οικονομία. Η καγκελάριος της Γερμανίας, Άγγελα Μέρκελ, υποσχέθηκε να κάνει ό,τι μπορεί για να παραμείνει η Ελλάδα στην Ευρωζώνη. Αλλά παράλληλα, επιχείρησε να καταστήλει και εικασίες για ένα ευρύτερο πρόγραμμα στήριξης και άλλων κρατών της Ευρωζώνης. Wir stehen einfach mal so für weitere Konjunkturprogramme nicht zur Verfügung. Die Idee, dass Wachstum immer nur mit mehr Schuldenmachen stattfinden kann, ist eine falsche Idee. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Ορισμένοι οικονομολόγοι λένε πως τα 600 δισεκατομμύρια δολάρια που διαθέτει η Ευρώπη για έκτακτες καταστάσεις δεν είναι αρκετά για να καλύψουν άλλες ευρωπαϊκές χώρες που μπορεί να χρειαστούν βοήθεια στο μέλλον. Επί του παρόντος, η προοπτική η Ελλάδα να βγει από την κρίση χρέους στην οποία βρίσκεται βοήθησε τα αμερικανικά χρεόγραφα να καλπάσουν επί τρεις συνεχείς ημέρες. Γιώργος Μπίστης, Voice of America, Washington.